Πάμε τώρα στον κύριο Σμυρνάκη να δούμε λίγο πώς πάνε οι εμβολιασμοί και πώς εξελίσσεται ο εμβολιασμός στη χώρα μας και με τα νέα κέντρα που έχουν ανοίξει, κύριε Σμυρνάκη. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Οι εμβολιασμοί προχωράνε στη χώρα μας σταδιακά. Η αλήθεια είναι ότι ο Απρίλιος είναι ένας μήνας καλύτερος σχέση με τον προηγούμενο που είχαμε λιγότερα εμβόλια στη χώρα να έρχονται. Το επόμενο διάστημα, πράγματι, περιμένουμε να λυθούν τα ζητήματα εντός εισαγωγικών εφοδιασμού της χώρας, ώστε να κινηθεί ο εμβολιασμός πιο γρήγορα, γιατί ο στόχος είναι να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης για να μπορούμε να είμαστε και να κυκλοφορούμε πιο ασφαλείς. Πόσα εμβόλια περιμένουμε, κύριε Σμυρνάκη, μέσα στον Απρίλιο? Δεν θα σας πω νούμερα, να σας πω ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη Μαΐου να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνθρωποι που είναι πάνω από 60 ετών και οι ομάδες υψηλού κινδύνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο γενικό πληθυσμό αρχές Ιουνίου. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το εμβόλιο της AstraZeneca, έρχονται κάποια μηνύματα από φίλους που ρωτάνε το εξής, ότι εάν έχω κάνει την πρώτη δόση και δεν έχω παρενέργειες, πρέπει να αισθάνομαι ασφαλής ή κινδυνεύω να παρουσιάσω κάτι μετά τη δεύτερη δόση? Ξέρετε, γιατί αυτοί που παρά τα όσα ακούστηκαν δεν ακύρωσαν ή δεν ανέστειλαν τους εμβολιασμούς τους, πήγανε κανονικά, έκαναν την πρώτη δόση, δεν είχαν κάποια παρενέργεια. Αλλά στέλνουν μήνυμα και ρωτάνε, ρωτήστε τους ειδικούς. Υπάρχει περίπτωση να μου τύχει κάτι μετά το δεύτερο, μετά τη δεύτερη δόση? Είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας κόσμος, αρκετός κόσμος που είναι προβληματισμένος, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι περισσότεροι, παρά τον προβληματισμό τους, συνεχίζουν και πηγαίνουν στα ραντεβού τους, γιατί είναι πιο πολύ αποφασισμένοι να τελειώσει αυτό το κακό και από τη χώρα μας. Σε σχέση τώρα με αυτό το ερώτημα που αναφέρεται, το εμβόλιο της Άστρα είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει μεγάλο διάστημα στην πραγματικότητα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης και τα περισσότερα περιστατικά τα οποία πολύ λίγα περιστατικά τα οποία έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη είναι συνήθως από πρώτη δόση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάποιο δεδομένο που να λέει ότι είναι, να μπορεί να απαντήσει ξεκάθαρα στο ερώτημα αυτών των ανθρώπων μας. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι πράγματι είναι να φύγει ο πολύς φόβος από πάνω μας. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται άνθρωποι που είναι πολύ υψηλού κινδύνου, μεγάλες ηλικίες. Τα ωφέλη είναι εξαιρετικά σημαντικά σε σχέση με το πολύ πολύ μικρό κίνδυνο που αναφέρεται και εξετάζεται επίσης αν υπάρχει μια αιτιολογική σχέση. Μάλιστα. Μακάρι να προχωρήσουμε γρήγορα και να επιτευχθούν και οι στόχοι και ο προγραμματισμός, κύριε Σμυρνάκη. Γιατί μείναμε λίγο πίσω, η αλήθεια είναι, από τους αρχικούς στόχους. Να προσθέσω εδώ ότι οι επαγγελματίες υγείας και στην πρωτοβάθμια κάνουν ό,τι μπορούν. Υπάρχουν πραγματικά, όπως γνωρίζετε, πολλές περιοχές στη χώρα μας που είναι, αυξάνονται τα κρούσματα και τα περιστατικά και είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή μεγαλύτερης ηλικίας, είναι κυρίως οι άνθρωποι που φοβήθηκαν να εμβολιαστούν. Άρα λοιπόν, όταν έχεις κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει, είναι αμαρτία, είναι λάθος να μην το χάνεις. Κάτι που μπορεί να σε προστατέψει. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σμυρνάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.